Το πρόγραμμα αυτό είναι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Έχει πρότυπα του γαστρονομικού τουρισμού. Έχει υπάρχει την παραδοσιακή κουζίνα στην κάθε περιοχή που είναι. Εδώ μιλήσαμε πιο πολύ για τα παραδοσιακά προϊόντα των Βρεβενών, τα οποία είναι τα μανιτάρια. Και συγχρόνως κάναμε και κάποιες συζητήσεις μεταξύ μας, σαν επαγγελματίες που είναι όλοι καταρτιζόμενοι, σχετικά με το τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων και με το προσωπικό. Ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις του προσωπικού, ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις του προσωπικού με τους πελάτες και γενικά για την γαστρονομία και για τον τουρισμό. Αυτές ήταν οι ενότητες. Ήταν ένα πρόγραμμα 10 ημερών. Όλοι παρακολουθήσαν το τμήμα και πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένοι από αυτά που μάθανε. Και στο τέλος έχουν και σήμερα μια επίλυξη γευσηγνωσίας με τοπικά προϊόντα. Η κρίση πόσο επηρέασε τους επαγγελματίες? Η κρίση επηρέασε τους επαγγελματίες γενικότερα. Αυτά θα τα πούν καλύτερα οι επιχειρηματίες που είναι εδώ. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα στη δουλειά. Και πρέπει να το βρουν, να το βρουν οι ίδιοι μεταξύ τους. Το πρόβλημα σε αυτός ποιο είναι? Ότι ένα μαγαζί έχει απ' όλα. Και όταν λέμε απ' όλα, από καφέ μέχρι και μπαράκι γίνεται κάποια στιγμή. Εάν δεν ξεκαθαρίσουν τα καταστήματα, εστιατόρια, πιτσαρίες, πώς το λένε, μεζεδιπολία, όχι μια λέξη, snack bar και τα καλύπτουμε όλα, υπάρχει και θέμα της ανταγωνισμός, όχι εδώ, γενικότερα σε όλο τον τουρισμό. Και γι' αυτό, αυτό που γίνεται και πέρα με τα ξενοδοχεία, να είναι κλεισμένοι όλοι μέσα και να τρώνε με το βραχιολάκι, είναι κακό στον τουρισμό. Δεν κυκλοφοράει λεφτά στην αγορά. Μάλιστα. Εσείς πώς το είδατε το επίπεδο εδώ των επαγγελματιών μας? Τους είδα πρόθυμους, τους είδα με ενδιαφέρον και συγχαρητήρια και τους έχουν καλές δουλειές να έχουν όλοι τους.